Με το δεξί ξεκίνησαν οι συνεδρίες του Εθνικού Συμβουλίου υπό την προεδρία του Νίκου Χριστοδουλίδη. Τουλάχιστον ως προς την ανάγκη ισχυρής εμπλοκής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια νέα διαδικασία για λύση του Κυπριακού, υπήρξε συμφωνία. Έχουμε ακούσει τις εισηγήσεις του Προέδρου Χριστοδουλίδη. Συμφωνούμε όσον αφορά τον ενεργότερο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και βεβαίως θα λειτουργήσουμε ενισχυτικά εκεί και όπου μπορούμε. Μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνος αυτή η πρωτοβουλία, το περιεχόμενο της. Και οι πρώτες επαφές που είχε, θεωρώ ότι είχαν ένα θετικό πρόσημο. Εμείς στηρίζουμε αυτή την πρωτοβουλία, στηρίζουμε την προσπάθεια του Προέδρου της Δημοκρατίας για ενεργό εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή τη διαδικασία επανέναρξης των συνομιλιών. Αυτή τη στιγμή είναι η ώρα που προφανώς το μεγάλο μας εθνικό πρόβλημα πρέπει όλοι μαζί να συμπαραταχθούμε. Ζήτησε από όλες τις πολιτικές δυνάμεις την στήριξη και την ενίσχυση των προσπαθειών του. Μέχρι εδώ όλα καλά. Από εκεί και πέρα, από την πρώτη συνεδρία Εθνικού Επινίκου Χριστοδουλίδη, δεν έλειψαν οι διαφωνίες. Αρχικά, συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις ζήτησαν να ξεκαθαρίσει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να υποκαταστήσει τα Ηνωμένα Έθνη, αλλά θα λειτουργήσει ενισχυτικά σε αυτή τη νέα πρωτοβουλία. Με την κυβέρνηση να καθιστά σαφές πως ούτως ή άλλως η ευρωπαϊκή εμπλοκή δεν αποτελεί προϋπόθεση για επανέναρξη του διαλόγου. Αν οι διαπραγματεύσεις επαναρχίσουν χωρίς το διορισμό απεσταλμένου, προφανώς και θα συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις. Διαφωνίες καταγράφηκαν και στη συζήτηση για το ποια θα μπορούσαν να είναι τα κίνητρα για την Άγκυρα, ώστε να ανταποκριθεί θετικά. Πιστεύω πως τα κίνητρα βρίσκονται στα ευρωτουρκικά θέματα. Μέσα από την Ευρώπη περνάει η ανταπόκριση της Τουρκίας. Για να γίνουν κινήσεις στα ευρωτουρκικά, χρειάζεται η σύμφωνη γνώμη των 27 σε μια σειρά κρίσιμων θεμάτων. Σε μια τέτοια περίπτωση, την ευθύνη θα έχουν τα κράτη-μέλη. Εμείς προτείνουμε να δοθούν κίνητρα στα ενεργειακά. Επαναφέρουμε την πρόταση που καταθέσαμε στον πρόεδρο Αναστασιάδη το 2020. Όχι, θεωρώ πως κάτι τέτοιο θα ήταν χρονοβόρο. Ένας τομέας που ο ρόλος τους έχει και η σημασία τους έχει ενισχυθεί εξαιτίας και της ενεργειακής κρίσης και της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία. Θεωρούμε ότι αυτό θα είναι ένα ολέθριον λάθος και κατ' ουδέναν λόγο δεν πρέπει να εμπλακεί το ενεργειακό πρόγραμμα της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις διαδικασίες επίλυσης του Κυπριακού. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΛΦΑ, η κυβέρνηση πρόκειται το αμέσως επόμενο διάστημα να τηρήσει χαμηλούς τόνους σε σχέση με προκλητικές ενέργειες και δηλώσεις είτε από πλευράς Άγκυρας είτε από πλευράς Ερσίν Τατάρ, τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές στην Τουρκία. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος έθεσε πάντως με το καλημέρα ζήτημα κυρώσεων και αντιμέτρων σε περίπτωση που η Τουρκία δεν δείξει συνεργασία για λύση του Κυπριακού. Στην περίπτωση που θα συνεχιστεί η τουρκική διαδικασία, να εξετάσουμε και εναλλακτικές επιλογές για πιθανά αντικίνητρα που θα πρέπει να υιοθετηθούν έτσι ώστε η Τουρκία να αλλάξει αυτήν την μη παραγωγική στάση. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε τους πολιτικούς αρχηγούς για την πρόθεσή του να προχωρήσει στη σύσταση Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, δίνοντας ο ίδιος κάποιες λεπτομέρειες το απόγευμα. Θα έχει πολλαπλούς ρόλους, ένας από τους οποίους είναι να ενισχύει και τη δουλειά του Εθνικού Συμβουλίου. Στόχος μέσα από αυτήν την απόφαση είναι να αναβαθμιστεί και ο ρόλος και η σημασία του Εθνικού Συμβουλίου. Θα απαρτίζεται από τεχνοκράτες, από πολιτικά πρόσωπα. Τεχνοκράτες θα είναι κατά κύριο λόγο. Για την Ανίτα Δημητρίου η σημερινή μέρα ήταν ξεχωριστή, καθώς και για τον τέος πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη, του οποίου ήταν η πρώτη συνεδρία στο Εθνικό μετά την αποχώρησή του. Έδωσα τις θέσεις μου, συμβουλές δεν λέω ότι δίδω. Δεν έφτασα στο βαθμό της σοφίας.